Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για υγεία. Ας πάμε να μιλήσουμε για υγεία. Πάμε να μιλήσουμε, γιατί αύριο, το είπαμε και πριν, έχουμε το Πανλασιθιώτικο Πανυγειονομικό Συλλαλητήριο, στο σεμινάριο το ραντεβού. Mm-hmm. Και να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Καραταράκη, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Νομού Λασιθίου. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Βλέπουμε, είναι παλαϊκός ο ξεσηκωμός, κύριε Καραταράκη. Από παντού έρχονται ανακοινώσεις ότι και θα συμμετάσχουν και στηρίζουν το Πανλασιθιώτικο Συλλαλητήριο. Ναι, είναι Πανλασιθιώτικο Συλλαλητήριο, αλλά όπως φαίνεται εξελίσσεται σε κάτι πιο ποιοτικά ανώτερο. Μιλάμε για πραγματικό παλαϊκό ξεσηκωμό στο νομό Λασιθίου για την υγεία. Λοιπόν, το ραντεβού. Δεν αφορά δηλαδή μόνο μια τοπική διεκδίκηση όπως προηγούμενα συλλαλητήρια, δηλαδή για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας ή της Ιτίας ή του Αγίου Νικολάου. Εδώ μιλάμε συνολικά για την υγεία, όχι μόνο στο Λασίθι, στην Κρήτη, αλλά και στην υγεία σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, το ραντεβού είναι στο σεμινάριο στις 12 αύριο. 12 η ώρα το μεσημέρι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Από όλο το νομό Λασιθίου, έτσι. Θα πάνε και με λεωφορεία οργανωμένα. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, σωματεία, ενώσεις, συνδικαλιστικούς φορείς, υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τώρα, να πούμε στον κόσμο ότι ουσιαστικά έρχεστε εδώ τώρα να διεκδικήσετε όλα όσα κατά καιρούς διεκδικείτε κατά μόνας. Δηλαδή, πότε το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, πότε η Ιεράπετρα, πότε η Σιτία. Ακριβώς αυτό. Που ουσιαστικά αυτό, είμαστε όλοι στον ίδιο παρανομαστή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια καλύτερη ποιότητα, μια ανώτερη ποιότητα σε σχέση με τα προηγούμενα συλλαλητήρια. Έχουμε υπερβεί αυτές τις τοπικιστικές αντιπαραθέσεις που κατά καιρούς ακούγονταν μεταξύ των πόλεων του νομού Λασιθίου. Το πρόβλημα της υγείας είναι κεντρικό, είναι και θέμα κεντρικής πολιτικής και θα λυθεί έτσι, θα λυθεί κεντρικά. Αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Τώρα, κύριε Καραταράκη, εμείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και αγωνία στον κόσμο στο Λασίθι και αγανάκτηση υπάρχει, την οποία έχει φουντώσει και όχι άδικα. Και κάποια τελευταία συμβάντα που είχαμε, δυστυχώς και τραγικά, όπως το τελευταίο περιστατικό με τη φωτοβολίδα, που είδαμε πάλι για μία ακόμα φορά και τη γύμνια του συστήματος δημόσιας υγείας στον νομό Λασιθίου. Ναι, το σύστημα λειτουργεί αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό χάρη στην εθελοντική προσφορά των υγειονομικών, των γιατρών, των νοσηλευτών. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Ο χειρουργός πήγε εγκαίρως, αντιμετώπισε το περιστατικό, το οποίο πρέπει να πούμε ξανά για μια ακόμα φορά ότι ήταν καταδικασμένο λόγω της φύσης των τραυμάτων. Χωρίς να εφημερεύει, πήγε ο άνθρωπος και έκανε τη δουλειά του, όπως έπρεπε να την κάνει. Αυτό είναι δηλαδή το ζήτημα. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι συνάδει με ένα λειτουργικό, με ένα εύρυθμο σύστημα. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Mm-hmm. Και η υποστελέχωση μήνα με το μήνα επιδεινώνεται και σε λίγο τα νοσοκομεία του νομού θα καταντήσουν ενισχυμένα κέντρα υγείας στην καλύτερη των περιπτώσεων ή απλά κέντρα υγείας ή ακόμα και πολυδύναμη περιφερειακά ιατρία, έτσι που πάει η δουλειά. Τραγικό. Τραγικό. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι. Πήγε ο χειρουργός γιατί έτυχε να βρίσκεται στην πόλη. Όχι. Είχε ειδοποιηθεί πριν πάει το περιστατικό. Ναι, είχε αναλάβει να καλύψει το τρίμηνο που δεν είχε χειρουργική καλύψη. Εντάξει. Το χώρο ήταν διευθυντής και ως διευθυντής και από το νόμο, αλλά και είναι και πολύ καλός γιατρός και εξαιρετικός. Και αν χρειαστεί, μπορεί να κάθεται και 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα στο νοσοκομείο. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Καταλάβατε, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εννοείται δεν είναι αυτό το ζήτημα. Απλώς ήθελα να επισημάνω ότι όλη αυτή η κατάσταση έρχεται και σε βάρος και της προσωπικής σας ζωής και της καθημερινότητάς. Μα δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Είναι ανέκδοτο η προσωπική ζωή, όπως είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε προσωπική ζωή. Η ζωή του νοσοκομιακού γιατρού, όπως είναι πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολλές ώρες εργασίας, υπερβαίνουν τις 60 ώρες εργασίας την εβδομάδα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρυνόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Σωματικά, ψυχικά, σε πολλά επίπεδα. Χώρια, κύριε Καραταράκη, και τα χρωστούμενα, έτσι. Άδειες, ρεπό, πόσα σορεύονται επί. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Επί πόσα χρόνια τα έχετε ξεχάσει. Ναι, αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Δεν τα υπολογίζουμε καθόλου. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αύριο στις 12 στο. Ναι, καλούμε τον κόσμο. Είναι σε δύο επίπεδα θα γίνει το συλλαλητήριο. Το πρώτο επίπεδο είναι οι κεντρικές πολιτικές, όσον αφορά την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση και φυσικά την ιδιωτικοποίηση, που είναι πραγματικά μια καταιγίδα ιδιωτικοποιήσεων στον χώρο της υγείας. Και το δεύτερο επίπεδο είναι πιο τοπικό επίπεδο, τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου, η ενίσχυσή τους σε προσωπικό
και το κέντρο αποκατάστασης στη Νεάπολη, πρέπει να το πούμε αυτό που πραγματικά καρκινοπατεί. Και φυσικά μα τι γίνεται, συγγνώμη σας διακόπτω. Σχέση με την ψυχή, υγεία και την εξάρτηση. Ναι, ναι. Με το κέντρο αποκατάστασης στη Νέαπολη τι γίνεται, δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Ακούμε ευχολόγια, ακούμε ότι προχωράει, δεν έχει προχωρήσει μέχρι. Εγώ δηλαδή προσωπικά δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι έχει γίνει κάτι προς το θετικό, προς το καλύτερο. Μάλιστα. Και αυτό σημαίνει αιμορραγία, οικονομική αιμορραγία για τον κόσμο, ταλαιπωρία, για τα κέντρα αποκατάστασης που είναι ιδιωτικού χαρακτήρα, που είναι στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει το κέντρο αποκατάστασης. Όπου υπάρχει ο χώρος, υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει... Έχουν γίνει τα πάντα, έχουν γίνει πολύ καλή δουλειά. Πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Τώρα να πούμε αύριο ότι ο δρόμος εκεί θα κλείσει ουσιαστικά, έτσι. Θα κλείσει ο δρόμος. 12 μέχρι τις 4. Δεν μιλάμε για συμβολικό κλείσιμο, μιλάμε για πραγματικό κλείσιμο. Ναι. Έτσι μάλλον θα καταλήξει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Πιθανόν να έχουμε ένα μεγάλο μεσημέρι. Ένα μεγάλο μεσημέρι. Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Καραταράκη, να ρωτήσω κάτι. Με δεδομένο ότι είναι γνωστό πια ότι το Λασίθι είναι στους δρόμους και ότι αύριο θα είναι ένα πραγματικά μεγάλο συλλαλητήριο. Έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία ενδεχόμενα από την πλευρά του Υπουργείου, ξέρω εγώ, ίσως? Όχι, δεν έχει υπάρξει. Τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες ώρες που είχα επαφή, δεν έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία. Μάλιστα. Ραντεβού λοιπόν αύριο. Στο Σελινάρι, στις 12. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και πιστεύω να γίνει ένα καλό συλλαλητήριο, να δείξουμε πραγματικά τις κοινωνικές αντιστάσεις που υπάρχουν στο νομό Λασιθίου, αλλά και σε όλη την Κρήτη, απέναντι σε κάποιες πολιτικές που είναι σε βάρος τελικά του κόσμου. Βέβαια. Καλή μόνο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραταράκη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, γιατρέ.